Γεια σας παιδιά! Στο βιντεομάθημα αυτό θα λύσουμε τα θέματα του 2020 για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και συγκεκριμένα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Πάμε λοιπόν να λύσουμε τα θέματα. Βλέπουμε παιδιά εδώ ένα κείμενο που έχει τίτλο και στο τέλος του κειμένου μπορούμε επίσης να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία. Το πρώτο μας βήμα πριν διαβάσουμε ακόμα το κείμενο είναι να δώσουμε σημασία στον τίτλο και σε αυτά τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από το κείμενο. Αυτή η διαδικασία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κατανοήσουμε το κείμενο, να απαντήσουμε σωστά στις ερωτήσεις και έτσι να εξασφαλίσουμε την επιτυχία. Πάμε λοιπόν πρώτα να δούμε τον τίτλο. Λέει λοιπόν κείμενο Δελφή. Η δελφή, όταν ακούμε δελφή, τι μας έρχεται στο μυαλό. Μας έρχεται στο μυαλό ένα αρχαίο μνημείο. Μπορεί στους δελφούς να μην έχουμε πάει, αλλά σίγουρα σε κάποια εκπαιδευτική εκδρομή με το σχολείο μας, θα έχει τύχη να δούμε από κοντά κάποιο αρχαίο μνημείο. Άρα λοιπόν, πριν ακόμα διαβάσουμε το κείμενο, έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει να κάνει με ένα αρχαίο μνημείο. Πάμε τώρα να δούμε και τα στοιχεία κάτω από το κείμενο. Λέει λοιπόν πηγή Richard Stoneman, φιλολογικές διαδρομές στην Ελλάδα, μετάφραση Σότη Τριανταφύλου, εκδόσεις Πατάκη, πρώτη έκδοση Αθήνα 1998, απόσπασμα. Είναι λοιπόν ένα απόσπασμα από ένα ευρύτερο κείμενο, το οποίο κείμενο έχει τίτλο «Φιλολογικές διαδρομές στην Ελλάδα». Τι μας έρχεται τώρα στο νου όταν ακούμε «Φιλολογικές διαδρομές στην Ελλάδα»? Έχουμε ένα στοιχείο ότι είναι διαδρομές στην Ελλάδα, δηλαδή κάποια ταξίδια, α πούμε, ίσως στην Ελλάδα. Έχουμε και ένα στοιχείο το ότι αυτές οι διαδρομές, αυτά τα ταξίδια, είναι φιλολογικά. Έχουν να κάνουν δηλαδή με φιλολογικό ενδιαφέρον ή αλλιώς, ας το πούμε, ιστορικό ενδιαφέρον, πολιτισμικό ενδιαφέρον ίσως. Πριν λοιπόν καν διαβάσουμε το κείμενο, έχουμε ήδη αποκτήσει μία πρώτη εικόνα για το τι λέει το κείμενο. Πάμε τώρα όμως να διαβάσουμε και το κείμενο και θα σταματάμε σε κάθε παράγραφο για να εντοπίσουμε τα σημαντικά στοιχεία. Αυτή η διαδικασία του να εντοπίσουμε τα σημαντικά στοιχεία μας βοηθάνει να το κατανοήσουμε καλύτερα και να απαντήσουμε πιο σωστά στις ερωτήσεις του κειμένου. Πάμε λοιπόν παιδιά να ξεκινήσουμε. Η Δελφή ήταν ένας από τους ιερότερους τόπους στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν ο ομφαλός της γης και παριστανόταν συμβολικά με έναν λίθινο ομφαλό ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής. Πάμε λοιπόν παιδιά να εντοπίσουμε τα σημαντικά στοιχεία. Η Δελφή λοιπόν που είναι σημαντικό στοιχείο γιατί αυτό είναι και ο τίτλος του κειμένου ήταν ένας από τους ιερότερους τόπους. Είχε δηλαδή θρησκευτική σημασία στην αρχαία Ελλάδα. Θεωρούνταν ο ομφαλός της γης, το κέντρο δηλαδή της γης και παριστανόταν συμβολικά με έναν λίθινο όμφαλο. αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία στη συγκεκριμένη παράγραφο, ότι οι Δελφοί ήταν ιερός τόπος και ότι θεωρούνταν ουσιαστικά το κέντρο της γης και όχι απλά ιερός τόπος, από τους ιερότερους τόπους. Πάμε τώρα στη δεύτερη παράγραφο. Σύμφωνα με τον μύθο, στους Δελφούς χτίστηκαν πολλοί ναοί. Οι κάτοικοι των Δελφών ήταν υπερήφανοι για την ομορφιά της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής τους, αφού κατά την κλασική περίοδο συναγωνίζονταν τις τέχνες της Αθήνας. Εκεί ήταν ο ναός του Απόλλωνα, εκεί γίνονταν τα πίθια που εξελίχθηκαν τόσο ώστε μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν μεγαλύτερη έγλη. Πάμε λοιπόν παιδιά να εντοπίσουμε τα σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι στους Δελφούς χτίστηκαν πολλοί ναοί. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι ήταν από τους ιερότερους τόπους. Οι κάτοικοι των Δελφών ήταν υπερήφανοι για την ομορφιά της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής τους, αφού κατά την κλασική περίοδο συναγωνίζονταν τις τέχνες της Αθήνας. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια πολιτισμική κληρονομιά. Εκεί ήταν ο ναός του Απόλλωνα, εκεί γίνονταν τα πίθια, άρα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο ναός του Απόλλωνα και ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ήταν τα πίθια, τα οποία εξελίχθηκαν λέει, πάρα πολύ, που μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες από όλα τα δρόμενα είχαν μεγαλύτερη έγκλη. Αυτό ας πούμε τώρα δεν είναι σημαντικό γιατί το λέει μόνο και μόνο για να μας τεκμηριώσει πόσο εξελίχθηκαν τα πίθια και πόσο μεγάλη γιορτή ήταν. Πάμε τώρα στην επόμενη παράγραφο. Το μαντίο των Δελφών αποτελούσε για πολλούς αιώνες μια σημαντική δύναμη τόσο στην πολιτική όσο και στην ιδιωτική ζωή. Με αμφίσιμους στίχους προέλεγε την κατάρρευση των αυτοκρατοριών και τις επιτυχίες της Αθήνας, αλλά και το αποτέλεσμα οικασιών και ταξιδιών. Πάμε να δούμε τα σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι το μαντίο των Δελφών αποτελούσε σημαντική δύναμη. Και μάλιστα το κείμενο μας επεξηγεί και μας λέει ότι αυτή η δύναμη αφορούσε τόσο στην πολιτική όσο και στην ιδιωτική ζωή όλο το υπόλοιπο τώρα ότι προέλεγε με αμφίσιμους στίχους την κατάρρευση των αυτοκρατοριών και τις επιτυχίες της Αθήνας, αυτά είναι παραδείγματα για την πολιτική δύναμη. Όσον αφορά για το αποτέλεσμα εικασιών και ταξιδιών, αυτά είναι παραδείγματα για την ιδιωτική ζωή. Άρα εμείς έχουμε ήδη υπογραμμίσει τα σημαντικά, τα πιο σημαντικά. Πάμε παιδιά να δούμε και την τελευταία παράγραφο του κειμένου το νερό της λίμνης Κασταλίας, πηγής των μουσών, ήταν στην αρχαιότητα το πολυπόθητο ποτό ενός επίδοξου ποιητή. Εδώ βλέπουμε μία ολόκληρη παράγραφος να αποτελείται από μία πρόταση. Προφανώς λοιπόν και η πρόταση αυτή θα έχει μεγάλη σημασία. Η παράγραφος αναφέρεται στη λίμνη Κασταλία, και μας λέει ότι αυτή ήταν πηγή των μουσών και ότι στην αρχαιότητα αποτελούσε το πολυπόθητο ποτό ενός επίδοξου ποιητή. Και αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε τώρα, αν παρατηρήσουμε μόνο τα υπογραμμισμένα, μόνο τα μαρκαρισμένα, πώς με μια ματιά έχουμε πιάσει, έχουμε συλλάβει το νόημα του κειμένου. Η Δελφή λοιπόν ήταν από τους ιερότερους τόπους. Ήταν ο ομφαλό της γη, παριστάνονταν με ένα λίθινο ομφαλό, χτίστηκαν πολλοί ναοί, οι κάτοικοι ήταν υπερήφανοι, συναγωνίζονταν τι τέχνε της Αθήνα, υπήρχε ο ναό του Απόλωνα και τα Πύθια. Οι δελφοί είχαν επίση σημαντική δύναμη τόσο στην πολιτική όσο και στην ιδιωτική ζωή και ειδικότερα το νερό τη λίμνη Κασταλία θεωρώταν το πολυπόθητο ποτό ενό επίδοξου ποιητή. Να! που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παιδιά, έχουμε στο μυαλό μας όλο το νόημα του κειμένου. Αφού λοιπόν ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία και πρώτα κοιτάξαμε τον τίτλο αλλά και τα στοιχεία κάτω από το κείμενο, μετά, διαβάσαμε το κείμενο και υπογραμμίσαμε τα σημαντικά και στο επόμενο βίντεο θα είμαστε πλέον έτοιμοι να απαντήσουμε ολόσωστα στις ερωτήσεις του κειμένου.